1-2-1-2. Είμαι ο Φάνης Αριτζής και αυτό είναι το Theater Voice. Στο σημερινό podcast έχω την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ τον νέο καλλιτεχνικό διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, τον κύριο Αστέριο Πελτέκη. Κύριε Πελτέκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές. Είναι ιδιαίτερη τιμή να σας έχουμε σήμερα εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεστε στο Theater Voice. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνετε να με φιλοξενήσετε. Να ενημερώσω τους ακροατές μας, ο κύριος Πελτέκης, για τους περισσότερους το γνωρίζουμε, είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης, θεατρολόγος και υποψήφιος διδάκτορας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο πάνω στην πολιτιστική διαχείριση. Κύριε Πελτέκη, να σας πω σιδεροκέφαλο στα νέα σας καθήκοντα και συγχαρητήρια σε εσάς και την ομάδα σας, γιατί ήδη και στην Αθήνα να ακούγονται τα πολύ ευχάριστα νέα ότι κάτι πολύ ωραίο και καλλιτεχνικά δημιουργικό συμβαίνει στην Θεσσαλονίκη, στο Κρατικό Θεάτρο Βορείου Ελλάδος. Και πάνω σε αυτό θα ήθελα να σας πω συγχαρητήρια και να σας δώσω έτσι το λόγο να μας πείτε και εσείς τη δική σας οπτική. Σας ευχαριστώ θερμά καταρχάς και κατά δεύτερον χαίρομαι ιδιαίτερως που διαπιστώνω ότι εκτός από τα κακά νέα που ταξιδεύουν γρήγορα συνήθως, από ό,τι φαίνεται ταξιδεύουν και τα καλά νέα γρήγορα. Αυτό είναι πολύ θετικό. Είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος και συγκινημένος, τόσο γιατί βρίσκομαι στον τόπο στον οποίο ξεκίνησα και έκανα τα πρώτα μου βήματα, στο θέατρο στο οποίο γαλλικήθηκα, τόσο ως ηθοποιός όσο και σαν σκηνοθέτης, στην πόλη στην οποία σπούδασα στο Τμήμα Θεάτρου της Καλλιτεχνών, τη θεωρητική έτσι, πλευρά της τέχνης μας και στην πόλη στην οποία έκανα τα πρώτα μου βήματα, τα πρώτα μου σκεφτήματα που λέμε γενικότερα σε όλους τους τομείς. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος και πολύ χαρούμενος που αυτό το πράγμα που ξεκινήσαμε εγώ και η ομάδα μου, αυτός ο καλλιτεχνικός προγραμματισμός με βάθος έτσι όσο το δυνατόν περισσότερο να αγγίξει την τριετία, όχι στεγανοποιημένα βέβαια, όχι χτιστός από παντού, έχει τόσο καλή απήχηση και τόσο καλή πρόσληψη. Βλέπουμε τους ανθρώπους να μπαίνουν στο θέατρο και ευελπιστούμε σε ακόμη μεγαλύτερη προσέλευση και σε πολύ καλύτερες κριτικές, ήδη είναι πολύ καλές, για κάθε μία από τις παραστάσεις που έρχονται. Θα θέλατε να μας ενημερώσετε έτσι για τις προσεχείς παραστάσεις και τι μπορούμε να δούμε εάν επισκεφτούμε την πόλη της Θεσσαλονίκης? Ναι, βεβαίως. Τώρα αυτή τη στιγμή οι παραστάσεις που παίζονται είναι ο Μπαμπάς ο Πόλεμος του Ιάκωβου Καμπανέλη με την επέκταση των 100. Των 100 ετών, βέβαια, ναι. Ναι. Και σε σκηνοθεσία με τη ρηξή και έλευθη ματιά του Κωνσταντίνου του Ασπιώτη, ενός ανθρώπου που βγήκε από το Κρατικό Θέατρο ως ηθοποιός και τώρα πέρα από εξαιρετικός ηθοποιός αρχίζει και γίνεται και μας πολύ ενδιαφέρον και σημαντικός σιγά σιγά σκηνοθέτης με διάφορες δουλειές. Τώρα από ό,τι γνωρίζω αυτή τη στιγμή κάνει και τον κύκλο των χαμένων ποιητών στην Αθήνα. Εδώ μας έκανε μια πολύ όμορφη παράσταση, μια κωμωδία που παίζει τη μεγάλη σκηνή στην Ισοκράτη Καραντινός στην Μονή Λαζαριστών. Ο Μπαμπάς ο Πόλεμος λοιπόν εκεί, στο μικρό θέατρο, η Χριστίνα Χατζηβασιλείου με τις Αλεσκούδες, Don King, μια εξαιρετική έτσι, παράσταση, ένα πολύ επίκαιρο και σημαντικό κείμενο με τη ματιά της Χριστίνας Χατζηβασιλείου που πλέον είναι και καθηγήτρια στο τμήμα θεάτρου, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Καλών Τεχνών. Μετά στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών με Λοντί Μουρέ, τα Τρελά Βατράχια, ένα εξαιρετικό έργο που αναφέρεται στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σε ένα μικρό χωριό στη Βαρσοβία, όπου δύο γιατροί με ένα τέχνασμα το οποίο δεν θα αποκαλύψουμε, δεν θα κάνουμε spoiler, καταφέρουν και σώζουν τις ζωές κάποιων χιλιάδων ανθρώπων με το εμβόλιο του τύφου. Μια έτσι, συγκινητική ιστορία, μια αφήγηση της οποίας γίνεται με πάρα πολύ χιούμορ από την εξαιρετική δημιουργό Μελωδί Μουρέ, που είναι και η συγγραφέας και η σκηνοθέτης μιας παράστασης η οποία πεζόταν τα τελευταία τρία χρόνια με sold out στο κέντρο του Παρισιού, στο θέατρο La Splendide και αυτή τη στιγμή μας κάνει την τιμή να τη σκηνοθετήσει με ηθοποιούς του ensemble του Κρατικού Θεάτρου εδώ στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών.
στο ίδιο κτίριο, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, είχαμε τον Μπουπουλένιο σε επανάληψη μια πολύ καλή παράσταση σε σκηνοθεσία Μέρης Ανδρέου, η οποία τελείωσε, δεν την προλάβαμε όλοι δυστυχώς. Ελπίζουμε να την ξαναφέρουμε κάποια στιγμή. Και τώρα έχει ξεκινήσει να παίζεται η Πράγα στη σκηνοθεσία Θέμη Θεοχάροβλου. Μια παράσταση που μιλάει για τις ανθρώπινες σχέσεις, εξαιρετικής ενσυναίσθησης και πολύ συγκινητική ιστορία. Μια καταπληκτική δουλειά κατά τη γνώμη μου. Απέναντι στο Βασιλικό Θέατρο, η Νύχτα της Ιγκουάνα, τι να πει κανείς για αυτό το έργο, Τένεσι Βίλιαμς, ένα κορυφαία έτσι κείμενα της σύγχρονης αμερικάνικης δραματουργίας, κορυφαίος Τένεσι Βίλιαμς, με ένα σπουδαίο κείμενο, σε μια εξαιρετική δουλειά, κατά τη γνώμη μου, της Ελένης Γκασούκα, με εξαιρετικούς ηθοποιούς του κρατικού θεάτρου, σε πραγματικά μοναδικές ερμηνείες. Ετοιμάζεται επίσης την Ακοθήκη των Ηλυθίων, σε μια πολύ μοντέρνα ματιά, της Ανδρομάχης Χρυσομάλη, και έπεσε συνέχεια. Πραγματικά, σαν Θεσσαλονικιός κι εγώ, που τιμάω κι εγώ την πόλη μου, νομίζω πρώτη φορά ακούω τόσες πολλές μαζεμένες και ωραίες παραστάσεις. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Γιατί δεν θα σας... Ήταν επιτακτική ανάγκη να γίνουν έτσι αρκετά μαζεμένες δουλειές, γιατί υπήρξε μια περίοδος των τελευταίων 2 ετών με τις πανδημίες και το κλείσιμό μας, και πραγματικά νομίζω ότι χρειαζόταν έτσι μια έκρηξη πολιτιστική. Χρειαζόταν μια έξοδος, μια διαφυγή μέσω της τέχνης και της θεατρικής τέχνης, η οποία λειτουργεί και ψυχοθεραπευτικά, όχι με την κλινική έννοια του όρου, αλλά με την έννοια του ότι μπορούμε να προβληματιστούμε, να αναζωογονηθούμε, να ψυχαγωγηθούμε, να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε, να κοινωνικοποιηθούμε ξανά σε μια αίθουσα θεάτρου, να ανταλλάξουμε αργότερα ίσως απόψεις. Να βγούμε από το σπίτι μας. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε είναι, και να συμπληρώσω ότι αυτή τη στιγμή εγώ σαν θεατής αυτό το οποίο εκλαμβάνω είναι μια ποιότητα όχι επιτηδευμένη που βγαίνει από όλο αυτό, και μια φρεσκάδα παράλληλα όμως και με μια... έτσι νέα και σύγχρονη οπτική ματιά. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, αλλά βλέπω και όλα αυτά τις συνεντεύξεις που έχετε δώσει και εσείς και οι συντελεστές σας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το πώς γίνεται το στήσιμο, η επικοινωνία των παραστάσεων, που γίνεται με έναν ανεπιτίδευτο τρόπο και με έναν τρόπο που είναι απλός και κατανοητός για όλους τους θεατές, τολμώ να πω ότι εμένα με κερδίσατε. Και γι' αυτό είναι και από τους λόγους που σας κάλεσα έτσι και προσωπικά, και σας ευχαριστώ και πάλι για την τιμή, γιατί θα ήθελα πάρα πολύ έτσι να ακουστεί όλο αυτό, γιατί η Θεσσαλονίκη μας νομίζω το αξίζει. Πραγματικά το πιστεύω και εγώ, και αυτή ήταν και η δική μου έτσι επιθυμία και θέληση. Είναι απλό και επικοινωνεί, πιστεύω, γιατί περιέχει αγάπη, και θέλω να πω είναι κάτι το οποίο βγαίνει και γίνεται αβίαστα. Διότι έχει να κάνει πραγματικά με την απόλυτη έτσι δομή αυτού που πρεσβεύει η θεατρική τέχνη, τη δομή της επικοινωνίας, της ουσιαστικής επικοινωνίας εννοώ, όχι μόνο της επικοινωνίας για την επικοινωνία, αλλά της βαθύτερης επικοινωνίας και της σύνδεσης και της ενσυναίσθησης σε ένα ουμανιστικό πλαίσιο, το οποίο πρεσβεύει, νομίζω, στο σύνολό της η θεατρική τέχνη εν γέννη και όλες οι τέχνες. Απλώς επειδή το θέατρο είναι, έτσι, ας πούμε, η εστία που φιλοξενεί όλοι τα τέχνα, είναι έτσι πιο συγκεντρωτική αυτή η αγάπη και η ενσυναισθηματική, θέλω να πω, έτσι, συμπερίληψη όλων των πραγμάτων. Θεωρώ ότι αυτός ήταν ο στόχος. Γι' αυτό και να μιλήσουμε απλά, όχι απλοϊκά, να μιλήσουμε απλά και στην διανόηση και στην ενσυναίσθηση και στην ψυχή των ανθρώπων.
Και κάτι ακόμα το οποίο έτσι παρατηρώ είναι ότι δίνεται έτσι σαν στο σύνολο το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και πολλές ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, σε νέους ηθοποιούς, μέσα από ακροάσεις, μέσα από όλα αυτά τα έργα, όπως επίσης και οι άνθρωποι που ανεβάζουν και είναι και νέοι σκηνοθέτες, δραματολόγοι, είναι και άνθρωποι με διεθνή φήμη και από το εξωτερικό που έρχονται και παρουσιάζουν τα έργα τους εδώ και εμπιστεύονται στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος τα έργα τους, αλλά επίσης και άνθρωποι που έχουν τελειώσει το Κρατικό Θέατρο ή έχουν τελειώσει το Τμήμα Καλών Τεχνών στη Θεσσαλονίκη, όπως ο Θέμης, και διαπρέπουν και στην Αθήνα. Δηλαδή υπάρχει έτσι, δίνεται μια ίση ευκαιρία σε όλους. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Νομίζω ότι οφείλει σε κρατικά επιχορηγούμενος φορέας πολιτισμού να είναι ανοιχτός προς όλες τις κατευθύνσεις και να συμπεριλαμβάνει όσο μπορεί περισσότερες φωνές. Εγώ τουλάχιστον αυτό θα ήθελα να συμβεί την περίοδο κατά την οποία θα είναι στο τιμόνι αυτού του θεάτρου, να μπορούν να συμπεριληφθούν φυσικά φωνές και καταξιωμένων και παλαιότερων δημιουργών, αλλά να δοθεί και δρόμος και χώρος στους νεότερους μέσα από αυτή τη διαδικασία του rotation του καλλιτεχνικού, δηλαδή το να περνάνε διαφορετικοί καλλιτέχνες, να αφήνουν το στίγμα τους, να προσθέτουν στο λιθαράκι του πολιτιστικού DNA αυτού του φορέα και να φεύγουν αφήνοντας αυτό το φορέα μεγαλύτερο σε εισαγωγικά και καλύτερο όσο το δυνατόν. Η κεντρική ιδέα, ας το πούμε, που θέλουμε να διατρέχει αυτή την πρώτη περίοδο ή και όλη ίσως την περίοδο της πιετούς αυτής θητείας, είναι ο νόστος, γιατί σαν ιδέα, σαν πλαίσιο. Άνθρωποι, όπως είπες πολύ σωστά, Φάνη, να σου μιλάω στον ελληνικό. Εννοείται, ναι, ναι. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν δημιουργήσει, έχουν περάσει, έχουν μεγαλώσει σε αυτή την πόλη ή έχουν αφήσει το στίγμα τους με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο και διατρέπουν είτε στην πόλη είτε σε άλλα μέρη, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, να ξαναγυρίσουν να φέρουν αυτό το οποίο είναι σήμερα σε αυτή την πόλη που είναι ένας κόλπος που γεννά πράγματα και να ξανακάνουμε το θέατρο, το Κρατικό Θέατρο, μετά από αυτή τη δύσκολη περίοδο, την οικονομική και των πανδημιών που έχει περάσει, να είναι πάλι έτσι ένας πολύ ζωντανός οργανισμός, μια κοιτίδα πολιτισμού που να απευθύνεται τόσο στο εσωτερικό της πόλης, της χώρας, όσο και στο εξωτερικό, στη γειτονιά μας, εδώ τα Βαλκάνια και μακρύτερα στην Ευρώπη και όπου αλλού μπορεί να φτάσει η φωνή μας. Και πολύ σωστά το τοποθετείτε και εγώ να προσθέσω ότι η Θεσσαλονίκη, χωρίς να ακουστεί ούτε τοπικιστικό ούτε κάτι τέτοιο, το λέω με facts, με ιστορικά δεδομένα, λόγω του πληθυσμού της, το ότι έχει αρκετά μεγάλο πληθυσμό, διαφορετικό πληθυσμό, από Βαλκάνια μέχρι και πιο πολύ επαρχία, αλλά και πρωτεύουσα, δηλαδή είναι ένας υπέροχος συνδυασμός, όπως τον αναφέρουν και στον κόσμο του business, αυτό δίνει αμέσως και ένα πολιτιστικό χαρακτήρα σε αυτή την πόλη και με τη διεθνή έκθεση, με όλα αυτά τα οποία γεννάει σαν έτσι τάσεις και είναι πολύ το φεστιβάλ κινηματογράφου, να πούμε επίσης, και πολλά άλλα. Είναι πολύ ενδιαφέρον να και το θέατρο έτσι και το Κρατικό Θέατρο φέτος που έχει όλες αυτές τις παραστάσεις, γιατί ουσιαστικά αναδιαμορφώνει την πολιτιστική εικόνα της Θεσσαλονίκης, εγώ θεωρώ. Κάτι το οποίο το είχε πολύ ανάγκη η πόλη. Ναι, νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος. Ελπίζουμε να το καταφέρουμε και όσο το δυνατόν ευρύτερα και τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η Θεσσαλονίκη πάντα ήταν μια πολυπολιτισμική πόλη, πάντα συνέδε διάφορους πολιτισμούς. Ήταν ουσιαστικά ένα σταυροδρόμι πολιτισμών, θα μπορούσαμε να πούμε. Έτσι. Γι' αυτό και έχει και τόσες πολλές διαφορετικές... τόσα πολλά διαφορετικά κομμάτια κουλτούρα τα οποία ενώνονται σε ένα υπέροχο πάζι που μπορείς να δεις να συνδέουν καταπληκτικές πολιτιστικές εικόνες σε ένα φανταστικό μη ρεαλιστικό κόσμο.
θα μπορούσε να είναι μια τοπιογραφία πολιτιστική, στην οποία θα μπορούσαμε να δούμε πολλά διαφορετικά είδη, ύφη, χρώματα, ρυθμούς, ισμούς κτλ. Αυτό πάντα ήταν χαρακτηριστικό, νομίζω, της πόλης. Αυτή η σύνδεση και η συνάντηση των διαφορετικών πολιτισμών. Και νομίζω ότι αυτό έκανε πάντα και ξεχωριστή και ιδιαίτερη την πόλη της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Ας μην ξεχνάμε ότι η Θεσσαλονίκη για πάρα πολλά χρόνια και για πολύ μεγάλα διαστήματα ήταν μια πόλη από την οποία ξεκινούσε η μόδα, η μουσική, ακριβώς, ο βράχος. Και μετά έτσι πλωνόταν σε διάφορα άλλα μέρη, ακόμη και στην Αθήνα, θυμάμαι παλιότερα, οι μόδες, ας πούμε, από την Ιταλία περνούσαν πρώτα από την Αθήνα και μετά έβλεπες να πηγαίνουν στην πρωτεύουσα. Έχετε απόλυτο δίκιο και εγώ να προσθέσω ότι δεν είναι τυχαίο ότι επίσης και η Θεσσαλονίκη έχει βγάλει και έχει σαν παράδοση πολλούς ηθοποιούς, τραγουδιστές, δηλαδή ο καλύτερος, δεν ξέρω, είναι το νερό, καμιά φορά εγώ αυτό λέω, είναι το νερό, είναι ο καιρός, είναι αυτό του Αγγελόπουλου, η ομίχλη του Αγγελόπουλου που λέμε στο βάθος, δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά σίγουρα έχει κάτι να δώσει, οπότε και για τη νέα γενιά που θέλει να πάρει προσλαμβάνουσες, νομίζω η τέχνη, ο πολιτισμός και το θέατρο που εσείς από το δικό σας μετερίζει επικαλείστε να έτσι προσφέρετε, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και πάλι θέλω να πω και σε εσάς και στην ομάδα σας συγχαρητήρια για όλη την επιλογή και των έργων και του έργου του που έχετε να φέρετε εις πέρας. Και θα ήθελα εδώ να σας ρωτήσω, τώρα μας ακούει πολλοί κόσμος, μας ακούνε και νέοι ηθοποιοί που καταλαβαίνουν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες και για αυτούς στη Θεσσαλονίκη, έτσι να περάσουν από ακροάσεις. Τι θα λέγατε σε ένα νέο ηθοποιό ή σε έναν ηθοποιό γενικότερα που σας ακούει αυτή τη στιγμή και καταλαβαίνει ότι και ανεβάζετε πολλά project, έχετε, τι θα συμβουλεύατε, πού θα μπορούσε επίσης να κάνει apply, να το πω έτσι χοντρικά? Αυτή τη στιγμή η προσπάθεια είναι γενικότερα να υπάρχει ένα άνοιγμα, όπως είπα, προς όλες τις κατευθύνσεις. Θέλω να πω ότι οι ακροάσεις γίνονται ανοιχτές. Έγινε μια πολύ μεγάλη ακρόαση με σχεδόν 16-17 σκηνοθέτες, κατά την οποία πέρασαν από το Κρατικό Θέατρο αρκετά, ένας μεγάλος αριθμός ηθοποιών. Και με αξιοκρατική διαδικασία επελέγησαν κάποιοι ηθοποιοί νεότεροι, μεγαλύτερης ηλικίας, να συμμετάσχουν στις καινούργιες αυτές παραγωγές. Φυσικά, επειδή δεν θέλω να λέω ψέματα ή να αδικήσω το δυναμικό της πόλης, έχουμε δηλώσει από την πρώτη στιγμή ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ηθοποιών πρώτα δίνεται προτεραιότητα στους ηθοποιούς της πόλης και του ενσάμπλ, του κρατικού. Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα όμως είμαστε ανοιχτοί στο να γίνεται, όπως είπαμε, μια εναλλαγή σε έναν αριθμό ηθοποιών και να μπαίνουν και να δίνονται ευκαιρίες σε νέους ηθοποιούς. Μπορούμε λοιπόν στην ιστοσελίδα του κρατικού, τόσο σε επίπεδο ηθοποιών όσο και σε επίπεδο δημιουργών, συγγραφέων κτλ., υπήρξε μια ανοιχτή πρόσκληση για νέους ή παλαιότερους θεατρικούς συγγραφείς για την κατάθεση θεατρικών έργων. Και φυσικά μπορούν να μπαίνουν στην ιστοσελίδα μας ή στα social media και να ενημερώνονται για τις νέες ακροάσεις και θα τους παρότρινα να συμμετάσχουν, διότι πραγματικά, εάν κυκλοφορούσε κάποτε η φήμη ότι όχι, όλα αυτά τα πράγματα είναι στημένα, είναι έτσι, είναι αλλιώς, δεν ισχύει. Το έχει αποδείξει πράξη πλέον. Ακόμη και για τους πιο δύσπιστους, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή στο κρατικό χωρίς να είχαν καμία σχέση, καμία επαφή και είναι στο κρατικό και δουλεύουν αυτή τη στιγμή στις καινούργιες παραγωγές. Κύριε Πελτέκη, θα ήθελα να το επιβεβαιώσω αυτό που λέτε, καθώς λόγω του podcast, όπως γνωρίζετε, μιλάω με αρκετούς ηθοποιούς και νέους ηθοποιούς και γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλοί νέοι ηθοποιοί και από την Αθήνα που αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη τους δουλειά στο κρατικό, καθώς πέρασαν αξιοκρατικά τη διαδικασία, δηλαδή δεν έχουν και καμία σχέση με την πόλη της Θεσσαλονίκης
και δεν ήταν, για παράδειγμα, στο κρατικό, έτσι, πέρα το ότι σαφέστατα υπάρχει και μια αξιολόγηση και των ανθρώπων που είναι εκεί, όπως είπατε κι εσείς, και αυτή τη στιγμή δουλεύουν στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, οπότε επιβεβαιώνω κι εγώ από τη δική μου την πλευρά, γιατί ξέρω 4-5 άτομα που έτσι τυχαία εννοώντας ότι έκαναν την αίτησή τους και πέρασαν τις ακροάσεις και αυτή τη στιγμή δουλεύουν σε μία από τις παραγωγές σας. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε και να συνεχίσετε να το κάνετε. Μακάρι να έχουμε και τη στήριξη του Υπουργείου όπως την έχουμε μέχρι τώρα και τη συνέχεια και ακόμη μεγαλύτερη και όλων των φορέων και των χορηγών για να μπορούμε να κάνουμε μεγαλύτερες και περισσότερες παραγωγές και να μπορούμε να απασχολούμε περισσότερο δυναμικό τόσο σε επίπεδο ηθοποιών όσο και σε επίπεδο των υπόλοιπων καλλιτεχνικών ή τεχνικών διοικητικών συνεργατών υπαλλήλων μας. Μακάρι να μπορούμε να δίνουμε και να έχουμε δουλειά για πολύ κόσμο και να παράγουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και καλύτερο πολιτιστικό προϊόν και για τους θεατές και για την πόλη της Θεσσαλονίκης και όπως είπαμε και για την ευρύτερη περιοχή. Και εγώ σας το εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι θα το καταφέρετε, καθώς τα δείγματα δουλειάς και τα δικά σας και των συνεργατών σας είναι πολύ ελπιδοφόρα και με innovation που λέμε και έχουν πολύ ωραία πράγματα να επιδείξουν. Εγώ αυτό το οποίο έχω να σας ευχηθώ κλείνοντας είναι πολύ καλή συνέχεια στο έργο σας, να συνεχίσετε κι εσείς και η ομάδα σας έτσι να παράγετε υψηλής αισθητικής έργο που το κάνετε για όλους εμάς, γιατί το έχουμε ανάγκη μετά από αυτή την πανδημία και η Θεσσαλονίκη το έχει ανάγκη επίσης μετά από αυτή την πανδημία. Χαίρομαι πολύ που το λέτε και σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Το εύχομαι και εγώ με πολύ μεγάλη ψυχική διάθεση. Να πούμε επίσης ότι έρχονται συνέχεια δημιουργοί για να μην αδικήσουμε κανέναν. Έρχεται η Αργυρό και ό,τι με ρωτόκριτο, έρχεται ο Στάθης Ολιβαθινός με Σίγκερ και Εχθρούς, έρχεται ο Σκουρλέτης με τριλογία του παρασκευισμού, έρχονται Αλεξάνδρα Καζάζη με και άλλοι νέοι δημιουργοί, αργότερα από Ανέφια Ζάς, η Μοκακάλα. Δεν θέλω να πω πολύ έτσι όλα τα ονόματα, λέω ενδεικτικά κάποιους νεότερους και μεγαλύτερους καλλιτέχνες. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα τα ξαναπούμε με τον έναν με τον άλλο τρόπο και όταν ανέβω Θεσσαλονίκη θα χαρώ πάρα πολύ να βρεθώ σε όλες αυτές τις υπέροχες παραστάσεις τις οποίες ανεβάζετε. Κλείνοντας, γιατί καταλαβαίνω ότι και εσάς ο χρόνος σας είναι περιορισμένος και ήταν ήδη μεγάλη μου τιμή έτσι, που μου αφιερώσατε αυτόν τον χρόνο για αυτό το podcast, θα ήθελα έτσι να κλείσουμε με μια ευχή, κύριε Πελτέκη, προς τους ακροατές μας από εσάς και μια έτσι γνώμη γιατί εσείς πιστεύετε ότι είναι καλό οι άνθρωποι να επισκεφτόμαστε το θέατρο. Πριν κλείσουμε με αυτό, να πω ότι ετοιμάζομαι και εγώ με τον Θοδωρή τον Αμπαζή να κάνουμε τον καταφανταστίαν ασθενή του Μολιέρου σε συνοδεσία του Θόδωρου του Αμπαζή. Το πρώτο χρόνο της θητείας μου θα παίξω και εγώ στη Μονή Λαζαριστών. Α, συγχαρητήρια. Για τρίτη φορά αυτή την παράσταση. Αρχίζω πλέον και παίζω 2 και 3 φορές σε παραστάσεις, μάλλον μεγαλώνω λίγο κι εγώ. Εύχομαι να παραμείνω νέος για να μπορώ να το κάνω πολλές φορές αυτό. Είναι το μόνο σίγουρο. Ο άνθρωπος ο οποίος ασχολείται έτσι και εξελίσσει τον εαυτό του, νέος παραμένει, εγώ αυτό ξέρω. Ναι, χαίρομαι. Να πω επίσης ότι θα στηρίξουμε πολύ και το ελληνικό έργο με ένα καινούριο έργο του σημαντικότατου Βέλτσου. Θα προσπαθήσουμε να φιλεξενήσουμε πολλά νέα ελληνικά κείμενα, ίσως του Δημητριάδη, του Σερέφα, ανθρώπων συγγραφέων της πόλης κτλ. Όσο για την ευχή που έχω να δώσω είναι να είμαστε όλοι πρώτα και πάνω απ' όλα καλά στην υγεία και την ψυχική, την πνευματική και τη σωματική, την υλική, αφενός και αφετέρου να ασχολούμαστε με την τέχνη. Η τέχνη βοηθάει πάρα πολύ να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες της πραγματικότητας και ιδιαιτέρως η τέχνη του θεάτρου, η οποία δημιουργήθηκε εδώ στη χώρα μας κατά κύριο λόγο για να μπορέσει να βοηθήσει το ανθρώπινο γένος εκείνη τη περίοδο να καταλάβει εκείνη τη σημαντικότατη
δύσκολη διανοητικά περίοδο, διότι εκείνα τα 50 χρόνια της χρυσής αυτής της εποχής στην αρχαία Αθήνα συντελέστηκε ένα μικρό θαύμα εντός και εκτός εισαγωγικών. Έγινε ένα τεράστιο άλμα στη διανόηση, διότι ο άνθρωπος πέρασε, συνειδητοποίησε ότι πέρασε στον άνθρωπο Οδυσσέα, από τον άνθρωπο Αχιλλέα Έαντα, από τον άνθρωπο Μυς, πέρασε στον άνθρωπο Μυαλό και το έκανε νομολογική γνώση. Η ανάγκη του λοιπόν για να παράξει θέατρο ήταν να συνειδητοποιήσει και να δει, να καταλάβει μέσα από αυτή τη μίμηση πράξεως τελείας και σπουδαίας, όπως την όρισε ο Αριστοτέλης, αυτό που συνέβαινε για να το κατανοήσει καλύτερα. Η τέχνη λοιπόν είναι ένα εργαλείο το οποίο μας κάνει να κατανοήσουμε καλύτερα τη ζωή και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό, που είναι και ο μεγαλύτερος εχθρός αλλά και ο μεγαλύτερος φίλος μας. Εύχομαι λοιπόν σε όλους να είναι κοντά σε αυτή την τέχνη και να την κάνουν όσο το δυνατόν περισσότερο δική τους. Κύριε Πελτέκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα στο Theater Voice και να σας ευχηθώ ότι καλύτερο στο έργο σας. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και καλό απόγευμα σε όλους τους ακροατές σας. Αγαπητοί ακροατές, ήταν το Theater Voice, είμαι ο Φάνης Αρίτζης. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση.